Τώρα θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στην έξαρση των ιώσεων. Είδαμε την εικόνα που επικρατεί στα κριτικά νοσοκομεία, πληρότητες των κλινικών που ξεπερνούν ακόμα και το 130%, επείγοντα που βρίσκονται στα όρια της αντοχής. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, η κυρία Ματίνα Παγώνη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα κυρία Παγώνη, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Και η αλήθεια είναι ότι κάνοντας το δικό μας ρεπορτάζ εδώ στην Crete TV, από τα κριτικά νοσοκομεία βλέπουμε ότι ο κορονοϊός αυτή την περίοδο είναι σε μια απόλυτα διαχειρίσιμη κατάσταση, με μείωση κρουσμάτων τουλάχιστον στην Κρήτη, και την ίδια ώρα βλέπουμε μια εκρηκτική κατάσταση με τις ιώσεις και την γρήπη σε όλα τα κριτικά νοσοκομεία, κυρίως τα μεγάλα, το Πανεπιστημιακό, το Βενιζέλιο και το Νοσοκομείο των Χανίων, όπου επικρατεί το αδιαχώρητο. Ζούμε μία πανδημία ή αυτό είναι μία επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πανδημία? Η εποχή της γρήπης είναι, διότι όπως ξέρουμε πριν 2,5 χρόνια είχαμε ακριβώς τα περιστατικά αυτά της γρήπης και μάλιστα η μεγαλύτερη έξαρση είναι Ιανουάριο-Φεβρουάριο και πριν 5 χρόνια είχε φτάσει μέχρι και τέλος Μαρτίου. Η γρήπη είναι η εποχή τώρα. Και λογικό είναι να έχουμε αρκετά περιστατικά, ιδιαίτερα παιδιά, γιατί και τα νοσοκομεία παιδών και στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις είναι γεμάτα και μάλιστα τις μέρες των Χριστουγέννων ο κόσμος πήγαινε τα παιδάκια γιατί φοβότανε πάρα πολύ με τους πυρετούς τους υψηλούς. Ήτανε και ο στρεπτόκοκος που είχε μπει στη μέση και οι γονείς είχαν φοβηθεί περισσότερο. Και γι' αυτό λοιπόν, αυτή την εποχή, μέχρι και τέλος Φεβρουάριο, αρχές Μάρτη, θα έχουμε τη γρήπη. Καλό είναι όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο της γρήπης να πάνε να το κάνουν τώρα, αυτές τις μέρες, για να μπορούν να καλυφθούν. Ο κορονοϊός είναι εδώ με τις υποπαραλλαγές του και βέβαια όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί με το επικυρωποιημένο ή άνω των 60 να πάνε και κάτω των 60 όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και βέβαια έχουν να αντιμετωπίσουμε και τις υπόλοιπες ιώσεις όπως είναι ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός που είναι περισσότερο με ηλικίες μέχρι 4 χρονών και με τις πολύ μεγάλες ηλικίες, τις άλλες αναπνευστικές ιώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το τρίμηνο θα είναι δύσκολο, γι' αυτό επειδή υπάρχουν οι γιορτές, υπάρχουν οι συναθρήσεις, οι οικογένειες, οι φίλοι στα σπίτια, καλό είναι όταν γίνουν αυτές τις συναθρήσεις πριν πάνε να κάνουν ένα τεστ. Όταν πάνε στα καταστήματα τα μεγάλα, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και το κόσμο να φορέσει τη μάσκα του, γιατί θα μεταδώσει ο ένας τον άλλον και καταλαβαίνετε μετά θα έχουμε ένα ντόμινο περιστατικών. Ο ένας θα μεταδίδει στον άλλον και θα είναι ολοκλήρες οικογένειες που θα νοσούν. Πρέπει μεγάλη προσοχή τις μέρες αυτές. Λογικό είναι να διασκεδάσουμε, λογικό είναι να βγούμε, όμως με ιδιαίτερη προσοχή. Οι συνάδελφοί σας εδώ στα κριτικά νοσοκομεία και ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου λένε ότι τα επείγοντα, τα ΤΕΠ, γεμίζουν από κόσμο που έρχεται ακόμα και με ήπια συμπτώματα. Πότε ζητάμε τη βοήθεια ενός νοσοκομιακού γιατρού, ενός νοσοκομείου, κυρία Παγώνη? Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε για τα μικρά παιδάκια που οι γονείς όταν κάνουν ένα υψηλό πυρετό με πονόλυμο που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, θα πάρουν τηλέφωνο το παιδίατρο και θα τους δώσει οδηγίες και δεν θα ξεκινήσουν αυτοί να δίνουν αντιβιώσεις και τίποτα εκτός από τα αντιπυρετικά. Για τους μεγάλους τώρα, οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν εμβολιαστεί ή αυτοί που έχουν κάνει και το τεστ για τη γρήπη, για το τεστ, για το εμβόλιο για τη γρήπη, θα περιμένουν, θα δουν τα συμπτώματα, πώς θα είναι. Θα ξεκινήσει ένας πυρετός, λογικό είναι αυτό. Θα πάρουν τα αντιπυρετικά τους. Εάν δουν όμως ότι προχωρούν κλινικά η νόσος με εκδήλωση δύσπνιας και υψηλού πολύ πυρετού που δεν πέφτει καθόλου, θα επικοινωνήσουν με τον γιατρό, θα κάνουν τα τεστ και θα επισκεφτούν το νοσοκομείο. Τότε δεν τρέχουμε με το παραμικρό με ένα πυρετό 37 μέσα στο νοσοκομείο, γιατί τότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή κατανοούμε όλοι απόλυτα, το ζούμε και στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο κοντινό μας περιβάλλον, ότι υπάρχει μια τεράστια έξαρση. Όμως υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαχωρίζει αυτή την έξαρση από τη σκληρή εποχή της πανδημίας.
Αυτές οι ιώσεις, αλλά και η γρήπη, προς το παρόν ακόμα, δεν έχουν επιφέρει σοβαρές επιπλοκές. Δηλαδή, δεν έχουμε τις διασωληνώσεις του κορονοϊού. Αυτό θα επηρεαστεί ως εικόνα μετά τις γιορτές. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και θανάτους. Θα έχουμε έξοδο της γρήπης. Πιστεύω ότι να αντιμετωπιστεί σωστά, δηλαδή παρακολουθήσουμε τον άρρωστο, δούμε ότι τα συμπτώματα είναι απλά, πάρει τα απλά αντιπηρετικά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν κάποιος δει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, ο πυρετός είναι πάρα πολύ ψηλός, έχει δύσμια, θα πάει στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε επιπλοκή. Ιδιαίτερα αυτοί που είναι πάνω από 60 και έχουν πολλά υποκείμενα νοσήματα. Γιατί άνω των 60, μερικές φορές λέμε έχουν υποκείμενο νόσημα. Δεν έχουν μόνο ένα, έχουν και πάνω από ένα, δύο, τρία υποκείμενα νοσήματα. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ ότι αυτές τις μέρες, επειδή είναι μέρες γιορτών, συνοστισμού, καλό θα είναι ούτε αγκαλιές πολλές, ούτε φιλιά πολλά. Το καταλαβαίνω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι αυτό. Όμως με τόσες ιώσεις, με γρήπη, με COVID, καλό είναι να μην, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη, να προσέχουμε και να μην κάνουμε κινήσεις που μπορούν να μεταδώσουν τις ιώσεις αυτές. Κλείνοντας, η ευαλωτότητα των ανθρώπινων οργανισμών αυτή την περίοδο οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν αυστηρά μέτρα προστασίας το προηγούμενο διάστημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ένα τεράστιο ποσοστό να νοσεί. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Ήμασταν 2,5 χρόνια, φορούσαμε τις μάσκες. Ήταν τελείως διαφορετική η αντίδραση του οργανισμού μας. Μπορούμε να πούμε ότι ο οργανισμός με τη μάσκα, η δημιουργία των αντισωμάτων κλπ. Ήταν τελείως διαφορετική από όταν ήμασταν πριν 3,5 χρόνια, που είχαμε τις ιώσεις, είχαμε τις γρήπες τέτοια εποχή και τις αντιμετωπίσαμε με ένα διαφορετικό οργανισμό. Και το τελευταίο μου ερώτημα είναι το εξής. Θα επανέλθω σε αυτό που σας έθεσα στην αρχή της συζήτησης. Έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα. Δηλαδή, μετά από 3 χρόνια μιλάμε μαζί σας για την έξαρση των ιώσεων και της γρήπης. Δεν μιλάμε για κορονοϊό. Αυτή λοιπόν η επιστροφή... Ο κορονοϊός αυτή τη στιγμή... Mm-hmm. Είναι μία ελεγχόμενη κατάσταση και τα περιστατικά μπορεί να υπάρχει μία αύξηση εδώ και αρκετούς μήνες. Γύρω στο 12 με 15% έχει σταματήσει όμως εκεί. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Αυτή τη στιγμή η έξαρση που πάει να γίνει και θα υπάρχει είναι η έξαρση της γρήπης και των υπολείπων ιώσεων που είναι αναμενόμενες. Για μας η τέτοια εποχή, ναι, το λέγατε, πάντα εκτός από τα 2 χρόνια, είχαμε έξαρση γρήπης και ιώσεων. Άρα, κυρία Παγώνη, μπορεί να οδεύουμε και στο τέλος της πανδημίας? Στο τέλος δεν το βλέπω ακόμα. Υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ, αλλά έχουμε δρόμο για να πούμε ότι τελειώσαμε. Γιατί ο ιός είναι ακόμα εδώ και μην ξεχνάτε την Κίνα. Είδατε τι έξαρση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα μέτρα που παίρνει η Ιταλία να ξεκινήσουν όσοι πηγαίνουν στην Ιταλία να κάνουν τεστ, όσοι πηγαίνουν στις άλλες χώρες, Κινέζοι, να κάνουν τεστ. Υπάρχει σοβαρή έξαρση και φοβούνται για μια καινούργια παραλλαγή. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα ελεγχθούν. Δεν χρειάζεται πανικός και δεν χρειάζεται ο κόσμος να μπει πάλι σε μια φάση εκνευρισμού, πανικού. Γιορτές έχουμε και πιστεύω αυτή τη φορά να τις κάνουμε τελείως διαφορετικά, να διασκεδάσει ο κόσμος, να αλλάξει παραστάσεις και να είναι πιο ήρεμος. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο. Χρόνια πολλά. Να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Μην ξεχάσετε όμως τις μάσκες εκεί που χρειάζεται και ένα τεστ όταν πάμε σε φιλικά σπίτια και σε οικογένειες συγγενών. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.